Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε ένα μαρούλι, μία λούλα πράσινη, δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, ντοματίνια, 300 γραμμάρια γαρίδες καταψυγμένες, ελιές καλαμών, 100 γραμμάρια καρύδια, λάδι τρούφας, βαλσάμικο με μέλι και ένα κουλούρι σουσαμένιο Θεσσαλονίκης. Κοίτα εδώ. Να σε ρωτήσω. Μισό λεπτό. Στη σαλάτα τη συγκεκριμένη δεν μπορούμε να βάλουμε και καρύδια μέσα? Βέβαια μπορούμε. Όμως σου είχα πει να πάρουμε καρύδια. Δεν τα βλέπω τα καρύδια. Εγώ δεν βλέπω καρύδια όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα αφού δεν έχουμε. Νομίζεις. Ναι. Σου έχω λύσει. Cash and carry με τη μία θα έρθει στο χώρο μας. Παρακαλώ πολύ τηλέφωνο. 2-10-57-71-761. Να αρχίσω να κόβω που να φτιάξω τη σαλάτα μας. Ωραία. Λοιπόν. Και να δεις πόσο γρήγορα θα έρθει. Πάμε στοίχημα. Άντε, πάμε στοίχημα. Εσύ νομίζεις ότι θα έρθει το μήλαφο. Εντάξει, οκ, νομίζεις. 2-10-57-71-761, το cash and carry θα μου φέρει καρύδια. Τι έγινε? Α, θα έρθουν, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εμένα η σαλάτα δεν μ' αρέσει να είναι χοντροκομμένη. Ούτε να είναι κομμένη με τα χέρια. Μ' αρέσει αυτό το μέλλον. Το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά και γύρισες και μου είπες ότι εμένα δεν μ' αρέσει που το παίρνουν και το κάνουν έτσι. Εντάξει, το πιστεύω κι εγώ αυτό, ότι δεν είναι σωστό γιατί φεύγουν και τα συστατικά. Το λιώνεις το λαχανικό έτσι. Αυτό είναι το μέγεθος. Μαρουλάκι πλημμένο 1-1. Ακριβώς. Εννοείται και από τους καλύτερους. Γιατί επιλέγουμε μόνο τους καλύτερους. Έτσι. Προσέχουμε για να έχουμε. Εσύ κοίτα εκεί πέρα τώρα γιατί έχω ένα άγχος. Γιατί, πού είναι το άγχος? Παιδάκι μου, κοίτα εκεί πέρα. Δεν μου αρέσει αυτό, μαγχώνεις. Μπορείς, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το κόβεις έτσι. Ναι. Ναι, πρόσεχε, συμβάζει. Πολλοί νοικοκυρές ναι. Καλύτερα να το κόβουν έτσι. Ή αλλιώς, όπως είναι έτσι. Γιατί δηλαδή, αν κόβεις έτσι, έχει πιο πολύ θόρυβο έτσι. Αλλά είσαι σίγουρος τι κόβεις. Μπορώ να τραβάω φωτογραφίες. Βέβαια. Ωραία. Γιατί να βάλω το μυθοπύλα. Λοιπόν, βάζουμε εκτός από το θερμιδάκι το άσπρο, το πράσινο, έτσι, το φουγγαράκι. Εσείς μην ξεχνάτε, κάνετε like στο Ζούμε Όμορφα. Και θα δείτε και τις συνταγές μας, ζούμεομορφα.gr. Λοιπόν, βάζουμε. Το αμαξάκι μας πώς σου φάνηκε το κόκκινο, το έξαλλο, το ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, μου αρέσει, τα αγαπάω. Λοιπόν. Θα αρχίσω να το χαιρεύω, ξέρω και που είναι τώρα κάπου εδώ. Έχουμε βάλει τα πράσινά μας, μπορούμε τα ντοματίνια μας να τα κόψουμε στη μέση. Αχ, να σου πω, αυτό θα τραβάω κάθε εβδομάδα. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή δεν φτάνει που πάμε να κάνουμε ένα φαγητό. Θέλεις και τη σαλάτα, θέλεις και άλλα ή θα σταματήσουμε? Όχι, θα κάνουμε κι άλλα. Τι θα κάνουμε? Μετά θα συνεχίσουμε και με μια πίτα. Α, εντάξει, δεν πάμε καλά. Έχουμε ξεφύγει τελείως μου φαίνεται. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Εύκολα πράγματα. Λοιπόν, τα ντοματίνια μας. Ελπίζω να μην βλέπει η μαμά μου. Δεν σε βλέπει καθόλου. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με άλλα πράγματα. Λίγες σελίτσες. Η μαμά μου τις καθαρίζει τις σελίτσες όμως. Εγώ δεν τις καθαρίζω τις σελίτσες. Α, τις αφήνεις έτσι. Έτσι ναι. Ακριβώς. Έτσι μ' αρέσουν. Λοιπόν, και. Αχ, βρε Στέλιο. Έχουμε βράσει. Τι έγινε, τα καρύδια μας? Α, σιγά μην έχουν έρθει τα καρύδια. Ναι, καλά τώρα νομίζεις, κοίτα. Κάτσε κάρι με τη μία. Υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σαλάτα χωρίς καρύδι? Υπήρχε, άμα δεν μας τα φέρνανε. Βέβαια θα μας τα φέρνανε. Το cash and carry δεν θα μπορώ να αρχίσω να ρίχνω. Να τα σπάσω, δεν τα ρίξω έτσι όπως είναι. Με αρέσουν μισά ολόκληρα. Βάλετε ολόκληρα. Όπως είναι. Ναι. Βάλει σου τι, να βάλω εγώ από εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλοι οι σεφ τρώμε και δοκιμάζουμε και κάνουμε και κάνουμε, διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς οι σεφ. Εγώ δεν δοκιμάζω. Εγώ δεν δοκιμάζω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Θα μου δώσεις τώρα το λάδι της τρούφας να βάλουμε. Λάδι τρούφας θέλεις. Λάδι τρούφας θα βάλουμε. Ωραία. Οκ. Okay. Γιατί επιλέγεις πάντα τους καλύτερους εσύ? Έτσι είναι. Δηλαδή, όταν λάδι στο πιάτο μας, ναι. Πρέπει να είναι το καλύτερο. Θέλεις κάτι άλλο? Και θα χρησιμοποιήσουμε και ξύδι με μέλι. Ξύδι με μέλι. Αυτό, όχι. Α, ορίστε, ωραία. Α, μ' αρέσει. Να σου πω κάτι, από τον καιρό που βγήκανε αυτό το συγκεκριμένο το είδος, το με ταξίδια, πνίγηκα. Με ταξίδια, γιατί τώρα θέλω να δοκιμάσω τέτοιο, γι' αυτό πνίγηκα. Που μπορείς να έχεις ό,τι γεύση θέλεις, δεν ξέρω πώς ανοίγει αυτό. Ορίστε. Εύκολο. Είδες πώς μύρισε το λάδι τρούφας.
Εντελώς διαφορετικά από ό,τι θα μύριζε για οποιοδήποτε λάδι. Κοίτα, παιδί μου. Είμαστε καλά, τα πάντα έχει αυτό. Πώς το βάζουμε? Αυτό. Μου κάνεις πλάκα, μυρίζει λάδι τρούφας. Λάδι από ελιά με άρωμα τρούφας. Ακριβώς. Να καταλάβουμε τη σαλάτα μας. Πόπο, δεν υπάρχει μυρωδιά. Γι' αυτό το ζαμάρι. Δεν είναι αγαπημένο σου ξύδι εσένα με μέλι. Με μέλι είναι το καλύτερο. Και η σαλάτα μας. Με το γαριδάκι. Όχι, δεν θέλει άλλο. Μπορείς να δοκιμάσεις να δεις. Μπορούμε να βάλουμε τώρα αλατάκι. Και λίγο πέρα. Καλό. Βέβαια. Πόπο, τρελάθηκα τώρα. Πάμε να δούμε όμως τα υλικά μας μισό λεπτό, γιατί εγώ πρέπει να δοκιμάσω. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε ένα μαρούλι, μία λούλα πράσινη, δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, ντοματίνια, 300 γραμμάρια γαρίδες καταψυγμένες, ελιές καλαμών, 100 γραμμάρια καρύδια, λάδι τρούφας, βαλσάμικο με μέλι και ένα κουλούρι σουσαμένιο Θεσσαλονίκης. Τόσα χρόνια μύρισε Ελλάδα. Εννοείται. Τόσα χρόνια θα λέμε σε χρόνια. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Έχουμε τελειώσει και τη σαλάτα μας. Βέβαια, αντί για κρουτό, εμείς θα βάλουμε κουλουράκι. Λάκα μου κάνεις. Καθόλου. Αγαπάω. Ωραία. Να σου δώσω το ξεροψημένο. Ξεροψημένο, έτσι ακριβώς. Μόνο ξεροψημένο, ξέρω θα πάρω πίσω. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Όπως είναι έτσι εδώ. Έχεις επιλέξει τους καλύτερους. Δεν υπάρχεις. Έτσι είναι. Στη μαγειρική πάντα επιλέγεις το καλύτερο. Βλέπουμε, αν θέλουμε το ψιλοκόβουμε, ναι. Ή αλλιώς το μοντροκόβουμε. Τι τώρα η ιδέα. Ξέρεις τι κάνει η μαμά μου. Παίρνουμε τα κουλούρια, τα αφήνει η μαμά και τα τρώει μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες. Και της αρέσει το πολύ κράντζι. Ναι, είναι πάντα, την επόμενη μέρα είναι πάντα καλύτερα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Και αυτό είναι η τελευταία μας μιλία. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Λατρεύω, αγαπάω. Ευχαριστώ. Φωνάζει η μαμά να μην τρώμε συνέχεια, λέει. Εντάξει, δεν μας βλέπει τώρα. Να σου πω, πόσο ήταν για τα λουλουδάκια? Τα λουλούδια είναι πάρα πολύ ωραία. Στο δύο μου το θάνατο και στη θεία μου την τέτα. Πολύ χαρισμένα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center.